Ο Στέλιος Βαφίδης, 24 χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο, μάναζερ, σήμερα ασφαλιστής στην Εθνική Ασφαλιστική, βραβεύτηκε πρόσφατα για τις παραγωγικές του επιτυχίες. Σήμερα είναι κοντά μας και θα μας μιλήσει για όλη αυτή την πορεία και τι σημαίνει κανείς να είναι σήμερα ασφαλιστής. Κύριε Βαφίδη, ευχαριστώ καταρχάς για το χρόνο σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την πρόσφατη βράβευση που είχατε στην εταιρεία. Καταρχήν, να ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκλησή σας. Είναι τιμητικό να σε φιλοξενεί το κορυφαίο μέσο επικοινωνίας που έχουμε αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας. Η βράβευση αυτή ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περίμενα, για να είμαι απόλυτο ειλικρινής. Και παρόλο που είμαι τα χρόνια που αναφέρατε στον ασφαλιστικό χώρο, με, ας μην παρεξηγηθεί, αρκετές διακρίσεις στην προηγούμενη εταιρεία μου, είναι σαν να βραβεύτηκα πρώτη φορά από την Εθνική Ασφαλιστική, την κορυφαία και μεγαλύτερη εταιρεία αυτή τη στιγμή στον ελλαδικό χώρο. Σίγουρα αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη που έχουν οι πελάτες μου στο πρόσωπό μου. Και πολύ περισσότερο τη δυνατότητα, όταν έχεις ένα τεράστιο brand name από πίσω, να αυξάνεις την δραστηριότητά σου την επαγγελματική, ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. Θα ήθελα να μείνω λίγο στην εταιρεία. Τι σημαίνει για εσάς Εθνική Ασφαλιστική, συνεργάζεστε με την εταιρεία? Η Εθνική Ασφαλιστική παλαιότερα ήταν ένα πολύ μεγάλο όνομα. Τώρα που είμαι μέσα στους κόλπους της, μπορώ να πω ότι είναι η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα. Μια εταιρεία η οποία έχει απίστευτες δυνατότητες. Μια εταιρεία η οποία έχει προϊόντα τα οποία πραγματικά ταιριάζουν πάρα πολύ στον Έλληνα και βλέπω και την αποδοχή την οποία έχει το κοινό προκειμένου να επιλέξει να ασφαλιστεί στη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία. Εξού και τα αποτελέσματα τα οποία κάθε χρόνο είναι αυξητικά. Αυτό τουλάχιστον μας ενημερώνουν από τη διοίκηση. Θεωρώ ότι είναι μια εταιρεία η οποία πραγματικά δεν έχει πιάσει ακόμα τα βάνη απόδοσης. Έχει πολύ καλούς συνεργάτες, έχει εξαιρετικό διοικητικό προσωπικό. Σίγουρα είναι λίγο διαφορετικά από αυτό που είχαμε συνηθίσει εμείς στην International Life, αλλά ήμασταν πολύ μικρότεροι. Τώρα ήρθαμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για μια εξέλιξη και δική μας. Επειδή οι εταιρείες είναι οι άνθρωποι της και επειδή είστε μέσα και συνεργάζεστε, θα ήθελα την άποψή σας, μιας και το είπατε, και για την ηγεσία της εταιρείας. Η ηγεσία της εταιρείας καταρχήν έκανε μια κίνηση η οποία θεωρώ ότι είναι από τις πιο σπάνιες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Και ο κ. Αρδελής και ο κ. Κωνσταντάς και ο κ. Στάτσης κάνανε ό,τι μπορούσαν προκειμένου να ενταχθούμε σαν International Life στους κόλπους της. Και με αυτόν τον τρόπο προστάτευσαν όχι μόνο τους ασφαλισμένους μας, δεν είναι ότι ενισχύσανε και την Εθνική Ασφαλιστική με τα συμβόλαια τα οποία ενετάχθησαν μέσα στο χώρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά με αυτόν τον τρόπο προστάτευσαν ιδιαιτέρως και το θεσμό του ασφαλιστή και της ασφαλιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Φανταστείτε να υπήρχε ένα φαινόμενο σαν πριν από 10-12 χρόνια σχεδόν, που μια ασφαλιστική εταιρεία, να μην λέμε ονόματα, έκλεισε και όλοι οι ασφαλισμένοι μείνανε μετέωροι. Εδώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Σίγουρα σε αυτό συνετέλεσε και η βοήθεια του κ. Μπράβου. Αλλά το χέρι που έτεινε η Εθνική Ασφαλιστική με τους τρεις ανθρώπους που προανέφερα ήταν τέτοιο το οποίο μας βοήθησε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και επαγγελματικά. Το έχετε ήδη αναφέρει. Θέλω λοιπόν να πάω τώρα στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω πώς ήταν αυτή η μετάβαση από την International Life στην Εθνική. Έχουν τακτοποιηθεί οι πελάτες της? Η μετάβαση καταρχήν έγινε σε δύο επίπεδα. Η πρώτη μετάβαση ήταν να πάμε εμείς σαν ασφαλιστές. Να αποδεχτούμε εμείς την πρόταση της Εθνικής. Σε αυτό συνετέλεσε η Τριανδρία που σας ανέφερα και ο κ. Ζαφίρης επίσης. Έγινε σε πολύ ομαλό, με πολύ ομαλό τρόπο, αλλά το σημαντικότερο από όλα που έγινε και τελικά αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη εξέλιξη και για εμάς και για τους πελάτες μας, τους ασφαλισμένους μας, γιατί ο ασφαλιστής δεν έχει πελάτες, έχει ασφαλισμένους, είναι το γεγονός ότι η μόνη αλλαγή που έγινε ήταν η αλλαγή της ταμπέλας. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα, το οποίο ήταν στις International Life, την επόμενη μέρα ακριβώς, είχε απλά το σήμα της Εθνικής. Τις ίδιες δραστηριότητες, τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες παροχές και τις περισσότερες φορές τον ίδιο ασφαλιστή. Δηλαδή, κατ' ουσίαν, για εσάς, σαν καταναλωτή, αν ήσασταν ασφαλισμένος στην International Life, θα βρισκόσασταν σε ένα πρόγραμμα με εξαιρετικές δυνατότητες,
Από απλά πλέον θα το αγκάλιαζε η Εθνική Ασφαλιστική. Δηλαδή, μεγαλύτερη σιγουριά θα μπορούσατε να είχατε. Ξεκινήστε να μου απαντάτε με το ότι πρώτα πήγαν οι ασφαλιστές και έγινε και η μετάβαση στους ασφαλιστές. Ναι. Πήγαν όλοι οι ασφαλιστές στην Εθνική? Όλοι οι ασφαλιστές δεν πήγαν. Υπήρξε μια ομάδα δική μας. Υπήρξε μια ομάδα η οποία πήγαμε απευθείας στην Εθνική Ασφαλιστική. Υπήρξαν όμως και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι επέλεξαν να μην ακολουθήσουν την Εθνική, θεωρώντας ότι οι άλλες εταιρείες μπορούσαν να τους προσφέρουν άλλες δυνατότητες στους πελάτες τους. Εγώ, για να μιλήσω αποκλειστικά και για εμένα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για αυτούς, θεώρησα πιο σωστό, πιο τίμιο και πιο ξεκάθαρο για τον ασφαλισμένο μου, όταν ετοιμάζεται να μπει σε μια περιπέτεια που η εταιρεία του κλείνει, να τον ασφαλίσω ξανά με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα, στην ίδια ακριβώς εταιρεία, χωρίς να έχει καμία απολύτως μετάβαση. Απλά να συνηθίσει την ιδέα ότι ο φάκελος που θα λαμβάνει, αν δεν έχει πληρωμή, θα έχει το λογότυπο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στην International Life ήσασταν manager. Εδώ έχετε διαλέξει μια άλλη πορεία. Ναι. Θα ήθελα από την εμπειρία σας να μου πείτε πώς είναι κάποιος καταρχάς manager. Υπάρχει κάποια διαφορά, γιατί έχετε άποψη και στην Εθνική Ασφαλιστική? Θα σας πω, κύριε Σπέρα. Εγώ ξεκίνησα να είμαι manager το 2000. Η εταιρεία International Life το 2001 μου έδωσε ένα γραφείο ακόμα για να μπορέσω να αναπτύξω τις δραστηριότητες μου συν εκτός Αθηνών και την ομάδα μου την οποία είχα στην Αθήνα. Είναι όμορφο να εργάζεσαι με ανθρώπους. Είναι πιο όμορφο όμως να εξυπηρετείς τις ανάγκες σου. Όπως λέει ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος εκπαιδευτής μου, ο manager θα πει «Man anger», δηλαδή προσπαθώ να αναπτύξω έναν άνθρωπο. Μ' άρεσε και παρόλο που το πτυχίο μου είναι και εκπαιδευτικού, τελικά νομίζω ότι στην εκπαίδευση δεν είμαι και πάρα πολύ καλός. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορώ να προσφέρω ικανοποιητικότερα τις υπηρεσίες μου, τις δραστηριότητες μου, τη φαντασία μου πάνω στο κομμάτι της ασφάλισης και στο πώς θα μπορέσω να κάνω καλύτερο έναν ασφαλισμένο και πιο θωρακισμένο σε αυτά που έρχονται, από το να ξεκινήσω έναν ασφαλιστή από το μηδέν. Αυτό που μπορώ να κάνω και το κάνω με πολύ αγάπη ακόμα και τώρα, είναι το γεγονός ότι δίνω τις συμβουλές μου στους ήδη πλέον ενεργούς συνεργάτες και όχι στους νεοσούς, έτσι ούτως ώστε για να μπορέσω να θέλω να τους βοηθήσω για να αναπτύξουν περισσότερες δραστηριότητες τους. Και μια που μιλάμε εδώ και ευλογάμε και λίγο τα γένια μας, αυτή η επιλογή μου με οδήγησε ίσως στην κορυφαία διάκριση που έχω στην καριέρα μου. Στα 60 χρόνια ύπαρξης της International Life είμαι ο μοναδικός ασφαλιστής ο οποίος πήρε το βραβείο του κορυφαίου cross-seller στους κόλπους της, που δεν είχε δοθεί ποτέ και φαντάζεστε ότι θα ξαναδοθεί από την International Life. Σίγουρα. Ήθελα όμως τώρα να σταθώ, επειδή το είπατε πριν και το αναφέρατε, μου είπατε για τον πατέρα σας. Ναι. Να γυρίσουμε λοιπόν λίγο πίσω. Πώς στρατολογηθήκατε, πώς μπήκατε στον χώρο αυτό? Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος τεχνικός διευθυντής International της Αδριατικής, τότε ήταν ΕΙΡΑΣ, πριν μετονομαστεί σε International Life. Αργότερα στην International Life ακολούθησε το ίδιο κομμάτι, αλλά ο μπαμπάς, επιτρέψτε μου, γιατί μου αρέσει αυτή η έκφραση, έχει το ταλέντο το να ασχολείται πάρα πολύ με τους ανθρώπους και αυτό τον οδήγησε να κάνει και τις εκπαιδεύσεις. Όπως είπε και ο πατέρας σας, καλά, ο πατέρας μου είναι ο πρώτος εκπαιδευτής στην Ελλάδα που ακολούθησε οπτικοακουστικό σύστημα εκπαίδευσης ασφαλιστών, το οποίο το ακολούθησε μέχρι και τις τελευταίες ώρες της καριέρας του, όταν βγήκε φυσικά σύνταξη. Αυτό λοιπόν όλο το μοτίβο που ζούσα μέσα στην οικογένειά μου, απλά μου δημιούργησε κάποιες απορίες για το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο επάγγελμα του ασφαλιστή. Ο πατέρας μου διακρίνεται και για την δημοκρατικότητά του, γι' αυτό ένα πρωί με πήραν τηλέφωνο και μου λέει: «Αύριο το πρωί στην πλατεία Βικτωρίας 5 στον τρίτο όροφο θα πας να βρεις τον διευθυντή, τον κύριο», το λέμε ονόματα, «και ξεκινάς σαν ασφαλιστής. Από εδώ και πέρα τέρμα το χαρτζηλίκι». Αυτό με κλώνησε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί χαρτζηλίκι στα 25 σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ξεκίνησα, δοκίμασα το επάγγελμα, φοβήθηκα, τρόμαξα, με στήριξαν, πίστεψα και κάποια στιγμή αποφάσισα να χαράξω το δικό μου δρόμο. Ο δικός μου δρόμος θα πει ότι πήρα τα στοιχεία από το διευθυντή μου, πήρα τα στοιχεία από τις εκπαιδεύσεις του πατέρα μου, πήρα τα στοιχεία από τους συναδέλφους μου,
δημιούργησα την προσωπική μου πολυσιακή κουλτούρα και ευχαριστώ τον Θεό μετά από τόσες δυσκολίες που έχουμε περάσει που αυτή τη στιγμή έχω ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο μου επιτρέπει να ζω αξιοπρεπέστατα και να τιμώ την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων μου. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στην καριέρα ενός ανθρώπου των πωλήσεων? Μία λέξη. Η αποζημίωση. Όταν υπάρχει, το κάνεις υπόσχεση. Υπάρχει κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, μία στιγμή αποζημίωσης? Θα σας το μοιραστώ για να τριχιάζω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είμαστε... επιστρέφουμε από ένα ταξίδι της εταιρείας. Το καράβι δένει στον Πειραιά και το τηλέφωνο χτυπάει. Είναι 7.30 ώρα το πρωί. Αδερφικός μου φίλος στο τηλέφωνο. Με επιχείρηση στην Παιανία δίπλα από το τωρινό MacArthur Glen. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έλα τώρα, καταστραφικά. Δεν θέλετε να σας περιγράψω την εικόνα ενός ανθρώπου που βγαίνει από καράβι μετά από διακοπές. Είναι μια τραγική εικόνα με βερμούδες, με όλα. Αλλά πρέπει να πάω. Πηγαίνω λοιπόν και βλέπω μια εταιρεία με είδη γηινής, είναι κατεστραμμένη από φωτιά. Οι σκηνές είναι απερίγραπτες, σαν να έχει χαθεί άνθρωπος. Και εκείνη την ώρα γυρνάει και μου λέει, και τώρα μου λέει που έγινε αυτό, η αποζημίωσή μου ξεκινάει από τα 120.000 ευρώ. Του λέω, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν σε πίστεψα όταν μου είπες να κάνουμε μείωση της αποθήκης σου και επειδή ξέρω ότι θες να γλιτώνεις λεφτά, δεν σε πίστεψα. Και τα έβαλα στα 150 χιλιάρικα. Ξαφνικά γυάλισαν τα μάτια του, έπεσε στην αγκαλιά μου, άρχισε να κλαίει και σύν τα επιδόματα και όλα αυτά. Καταφέραμε μέσα σε 6 μήνες, γιατί καταλαβαίνετε όλη αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, δηλαδή δεν είναι μόνο εντάξει κάει και σέλα πάρ' την επιταγή. Πρέπει να διαπιστωθούν διάφορα πράγματα και για να δουν και η ζημιά πόσο ήταν σε ύψος. Ο άνθρωπος αυτός μετά από 6 μήνες δεν είχε ζημιωθεί ούτε σεντ. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος για τη δουλειά μου. Αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος για τον τρόπο που την κάνω. Δεν αναφέρομαι καθόλου σε συγκρίσεις. Αναφέρομαι στην προσωπική μου πορεία και τις επιλογές που έχω κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι πελάτες μου με συστήνουν και χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρνω και αποζημιώνω τον κόσμο, αν και δεν το θέλω. Γι' αυτό όταν δίνω ένα συμβόλαιο γυρνάω και λέω αχρίαστος να είμαι. Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα προτείνατε σε κάποιον να μπει σε αυτό το φόρο και να κάνει αυτή τη δουλειά? Χθες. Αν έχει κάποιος όραμα και όχι όνειρο. Αν κάποιος έχει διάθεση και όχι απλά θέληση. Και αν κάποιος θέλει να αισθανθεί ότι σαν άνθρωπος γεμίζει, πληρείται, θα πρέπει να το κάνει. Αλλά η δουλειά αυτή δεν είναι μόνο απολαβές. Για να φτάσεις στις απολαβές θα πρέπει να καταλάβεις τι απαιτήσεις έχει. Οι απαιτήσεις λοιπόν είναι υψηλές. Γι' αυτό και οι απολαβές της είναι ικανοποιητικές. Ξέρετε, τα μικρά χαρτοφυλάκια είναι γυρίστρες στον χώρο μας και συγγνώμη για την έκφραση. Πάνε στην Εθνική, τελειώνουν τα μπόνους, φεύγουν, πάνε στην Inter American, φεύγουν από εκεί, πάνε στην Άξα, πάνε... και παίρνουν τα ίδια. Και στη διαδρομή πάντα φεύγει και ένα λιθαράκι και μικραίνουν συνέχεια. Τα μεγάλα χαρτοφυλάκια δεν κινούνται εύκολα. Γιατί εκεί που πας και χτίζεις, δεν θες εύκολα να πας και να γκρεμίσεις. Κατ' επέκταση, λοιπόν, κάποιος που θα θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο χώρο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, κατά την εκτίμησή μου, θα είναι να έχει διάθεση να επενδύσει χρόνο, πολύ χρόνο, και αυτός ο χρόνος σίγουρα θα το γυρίσει σε καλό. Αυτό είναι βασικά το σημαντικότερο. Γιατί από εκεί και πέρα θα έρθουν οι διατηρησιμότητες υψηλές. Σε διατηρησιμότητες, συγγνώμη, θα πει στάνταρ εισόδημα, το οποίο αυξάνεται ανά εξάμηνο. Και αυτό είναι και εμένα η δική μου πηξίδα. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ατάκα του πατέρα μου, την οποία είναι καρφωμένη στο μυαλό μου. Κάθε συμβόλαιο που χάνεις είναι σαν να σε απολύουνε. Εγώ λοιπόν, κύριε Σπύρο, δεν θέλω να με απολύει κανένας. Εγώ θέλω μόνο να προσλαμβάνουν. Κύριε Βαφίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για τον χρόνο σας και όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και κυρίως ευχαριστώ για το τεράστιο έργο που κάνετε. Ενημερώνετε αντικειμενικά, σωστά και έγκαιρα όλους μας. Και πραγματικά
θα πρέπει να μπαίνετε στο σπίτι κάθε ενός ασφαλιστή, που είναι πλέον υποχρέωση του ασφαλιστή και όχι δική σας, γιατί εσείς την πόρτα την χτυπάτε.